Να ξεκινήσουμε όμως με κάτι παράξενο που έχει συμβεί στην πόλη του Βόλου. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, διότι έγινε ένα, θα δεις και τα πλάνα και δεν θα τα πιστεύεις, ένα φοβερό πάρτι στον Βόλο των μηχανικών μηχανολόγων. Δες εδώ πόσο κόσμο είχε, έχουμε και τα βίντεο με τον ήχο. Εκεί λοιπόν μαζεύτηκαν 8.000 άτομα. Για πάμε να τα ακούσουμε λίγο και να πάμε στον Πάνο. Τα καλύτερα χάνουμε, μου φαίνεται. Για πάμε. Σε αυτό το πάρτι από το οποίο βλέπεις τα πλάνα συγκεντρώθηκαν 8.000 άτομα. Ναι. Συγκέντρωσαν ένα ποσό, πάνω περίπου 10.000 ευρώ. Αυτό κάποιοι το έκλεψαν το ποσό. Νομίζω... Πάμε στον Πάνο. Νομίζω ότι το ποσό, νομίζω Γιώργο ότι το ποσό ήταν μεγαλύτερο. Απλά την ώρα της καταμέτρησης τα ξημερώματα, στο χώρο της καταμέτρησης, φαίνεται ότι υπήρξε ένα επεισόδιο σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί λοιπόν μπήκαν δύο κουκουλοφόροι και άρπαξαν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ένα ποσό περίπου 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία. Ήδη γίνεται αυτή τη στιγμή έρευνα από την αστυνομία, παίρνονται καταθέσεις. Όπως επίσης και από την Βρετανία που έδωσε τη σχετική άδεια, έχουν κληθεί οι διοργανωτές προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Τώρα πρέπει να σας πω ότι από αυτό το πάρτι τουλάχιστον 60 με 70 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα ακραίας μέθης και αυτό και 50-60 από αυτοί πήγαν με ασθενοφόρα και οι υπόλοιποι με γιοταχή. Αντιλαμβάνεστε ότι πήγανε... Γιατί πήγανε σε αυτή την κατάσταση? Νομίζω ότι ήπιανε πολύ περισσότερο από το κανονικό. Προφανώς ήταν φτηνά τα ποτά, έτσι, αλλιώς δεν εξηγείται τώρα. 40 ευρώ η φιάλη. Ήταν φτηνά τα ποτά, νομίζω ήταν περίπου 2 ευρώ η μπύρα και 4 ευρώ το ποτό. Άρα λοιπόν λογικά κάναν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και έτσι αρκετοί από αυτούς κατέληξαν στο νοσοκομείο. Χωρίς ευτυχώς χειρότερα. Α, πάντως, βλέπουμε και το δημοκατάλογο τώρα γιατί... που μας λες εσύ. Όντως ήταν πολύ φθηνά τα ποτά. Δηλαδή 5 ευρώ το ποτό. Ναι, ναι, ναι. Όντως, ναι. Τόσο και 2 ευρώ περίπου ήταν η μπύρα. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάποιος ο οποίος ήθελε αυτό που λέμε να ξεσαλώσει, πέρα από το ξεσάλωμα είχε και πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο είχαμε και αρκετούς οι οποίοι πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν είχαμε χειρότερα, βέβαια το αντιμετώπισαν οι άνθρωποι του νοσοκομείου στο Βόλο. Αλλά το ζήτημα με την κλοπή προκάλεσε αίσθηση στην τοπική κοινωνία. Φαίνεται ότι η αστυνομία προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι αυτής της περίεργης υπόθεσης. Μάλιστα. Για να πάμε και στον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, τον κύριο Γιάννη Γούλα, να μας περιγράψει λίγο την κατάσταση με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι οι συνάδελφοί του. Ναι. Έτσι, 60 περιστατικά, 70 που μας λέει ο Πάνος, είναι πάρα πολλά, κύριε Γούλα. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη, κύριε Πιταρά και στην παρέα σας. Όντως, εμείς γνωρίζοντας ότι θα διοργανωθεί το πάρτι και την φετινή χρονιά, φροντίσαμε έτσι να λάβουμε τα μέτρα μας και να ενισχύσουμε περαιτέρω με προσωπικό την συγκεκριμένη βάρδια που ούτως ή άλλως λόγω του όγκου των ανθρώπων λογικό ήταν ότι οι νέοι θα πιούνε, θα προσπαθήσουν έτσι να διασκεδάσουν και ενδεχομένως, όπως αποδείχθηκε, να υπάρχουν πολλά περιστατικά τα οποία αναγκαστήκαμε εμείς να τα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο λόγω της οξίας μέθης. Και τις άλλες χρονιές τα ίδια είχαν γίνει? Δηλαδή υπήρχαν πάλι έτσι πληθώρα περιστατικών με μέθη κτλ? Και την περσινή χρονιά είχαμε πάλι έτσι αρκετά περιστατικά τα οποία ήταν. Άρα το ξέρατε και γι' αυτό ετοιμαστήκατε? Φυσικά, όπως είπαμε και πριν, γνωρίζουμε και ετοιμαστήκαμε για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε, σε εισαγωγικά να εξυπηρετήσουμε, να μπορέσουμε δηλαδή να διεκπεραιώσουμε όλες τις κλήσεις αυτές τις οποίες δεχθήκαμε που ήταν καταιγισμός από τις πρώτες έτσι, βραδινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα και τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης, που μεταφέραμε συνέχεια περιστατικά από το συγκεκριμένο χώρο προς το νοσοκομείο του Βόλου. Τουλάχιστον τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, τουλάχιστον. Κύριε Γουλά, είχαν υποθυμικές τάσεις αρκετά από αυτά τα παιδιά? Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποια παιδιά είχαν υποθυμικές τάσεις, άρα
ήταν σε ακρότατη μέθη αυτά τα παιδιά. Είχαμε και υποθυμικές τάσεις σε κάποια περιστατικά. Υπήρχαν περιστατικά, στο σύνολο τα περιστατικά ήταν μέθη. Ήταν μέθη, έτσι δινότανε, και λιποθυμίες και περιστατικά τα οποία κληθήκαμε να μεταβούμε, αλλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής ακυρώθηκαν πάλι από τους φίλους εκεί, τους γνωστούς τέλος πάντων που βρισκόταν στο χώρο. Κάποια περιστατικά τα οποία πήγαμε, φτάσαμε και αρνηθήκαν τα ίδια τα παιδιά να έρθουν στο νοσοκομείο. Αλλά το θέμα είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαμε περιστατικά, μεταφέρει 35-36 περιστατικά στο νοσοκομείο με οξία μέθη και άλλα 15 περιστατικά. Το ευτυχές είναι ότι αυτά αντιμετωπίστηκαν και τα παιδιά γύρισαν σπίτι τους. Δεν είχαν άλλα χειρότερα. Λέμε ναι στα πάρτι της νεολαίας, λέμε όχι στην υπερκατανάλωση αλκοόλ και στα περιστατικά ακραίας μέθης. Εμείς με τον Πάνο ετοιμαζόμαστε καλά. Σε αυτά τα πάρτι εμείς δεν μπορούμε να πάμε τώρα πια. Δεν θα μας βάλουν μέσα, έχει face control. Αλλά με τον Πάνο ετοιμαζόμαστε γιατί αρχίζουν τα πανηγύρια.